πέρασαν 41 χρόνια από την εξέγερση της 17ης Νοεμβρίου του 1973. Οι φορές της Πάτρας και της Αχαΐας τίμησαν όσους αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Το πρωί σύσσωμη η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, επικεφαλής τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ήρθαν στο πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών στην Οδό Κορίνθου και κατέθεσαν στεφάνι. Ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσεις είναι να στρέφεσαι ενάντια στην αιτία που παλεύαν τότε και οι φοιτητές μας. Σε τούτο εδώ το χώρο που βρισκόμαστε και καταθέσαμε σήμερα το στεφάνι, βασανίστηκαν χιλιάδες αγωνιστές, ριζοσπάστες, κομμουνιστές, γιατί απλά εναντιώθηκαν σε μια χούντα που είχε τη στήριξη του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, και δούλευε για λογαριασμό των μονοπωλίων. Κατάθεση στεφάνων έγινε και στην παλαιά ασφάλεια Πάτρας, το κτίριο που είχαν βασανιστεί πολίτες στη διάρκεια της Χούντας στην Οδό Κανακάρη. Ήρθα να συμμετέχω κι εγώ στον μνημόσυνο, στον αποχαιρετισμό αυτών των παιδιών που χαθήκανε. Τότε η νεολαία και ο λαός κατόρθωσαν μέσα από αντιθέσεις. Κατόρθωσαν με προσπάθεια πολύ σοβαρή να συγκρουστούν με τοπικά με τη δικτατορία. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου και το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλο. Ο λαός θα πρέπει να είναι και σε εγρήγορση και να μπορεί να αντιταχθεί στα μέτρα και στις επιδιώξεις όλων αυτών που δεν επιθυμούν το να ανεβεί το βιωτικό του επίπεδο. Στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στην Οδό Κορίνθου, φοιτητές διοργάνωσαν εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Οι εκδηλώσεις στα σχολεία βρέθηκαν στο επίκεντρο του εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου στην Ηλία. Σε όλα τα σχολεία πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με τραγούδια, επαγγελίες ποιημάτων και παρουσιάσεις στιγμών από το Πολυτεχνείο. Το μοναδικό σχολείο που ματέωσε τις εκδηλώσεις ήταν το 4ο Λύκειο Πύργου, λόγω του θανάτου του καθηγητή Γιώργου Ασημακόπουλου, που εκτελούσε χρέη υποδιευθυντή έως το καλοκαίρι που συνταξιοδοτήθηκε. Στην κεντρική πλατεία του Πύργου, η ΕΛΜΕ Ηλίας, ο Σύλλογος Δασκάλων Υπηαγωγών Πύργου και το Αντιφασιστικό Μέτωπο Ηλίας πραγματοποίησαν συγκέντρωση μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Αν και η προσέλευση του κόσμου δεν ήταν η αναμενόμενη, οι διοργανωτές με ολιγόλεπτες ομιλίες τους αναφέρθηκαν στην επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και σε όλα όσα συνέβησαν μετά την επιβολή της δικτατορίας στη χώρα μας. Με συγκέντρωση στην πλατεία Βαλιάνου του Εργοστολίου, πορεία και κατάθεση στεφάνων, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο τίμησε την επέτειο του Πολυτεχνείου στην Κεφαλονιά. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Αγώνες! Θυμάμαι τους νεκρούς μας! Αγώνες! Θυμάμαι τους νεκρούς μας! Το πρωί, η ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γνώσης Πανόραμα τίμησε την εξέγερση του Πολυτεχνείου στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν θα περάσει ο φασισμός αλλά και το κλείσιμο της σχολής. Η μέρα η σημερινή μας δίνει το ένασμα και την αιτία και την αφορμή να προχωρήσουμε σε δυνατότερους αγώνες για να κρατήσουμε αυτή τη σχολή. Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Γνωρίζω κύριο Σακαλής, γνωρίζουν όλα τα παιδιά της σχολής ότι δίνουμε ένα δύσκολο αγώνα, αλλά είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο ότι στο τέλος θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Η εκδήλωση περιλάμβανε τραγούδια και ποιήματα για τα γεγονότα της 17ης Νοεμβρίου του 1973, αλλά και απονομές βραβείων και επένων στους σπουδαστές και σπουδάστρες της σχολής. Και στη Ζάγκυνθο διοργανώθηκε συγκέντρωση μπροστά από το διοικητήριο με ομιλία μελών του ΠΑΜΕ και του τοπικού εργατικού κέντρου, τραγούδια και πορεία στους δρόμους της πόλης. Τη διτή σημασία του φετινού εορτασμού τόνισε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ζακύνθου. Και σήμερα στέλνουμε ένα μήνυμα καταδίκης αυτής της πολιτικής. Ο καλύτερος φόρος τιμής στους αγώνες που έγιναν το 1973 με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Θεωρούμε ότι αυτός είναι, με όρους κινήματος δηλαδή, να απαντήσουμε σε αυτή τη λέλαπα των μέτρων που έχουν εξαγγείλει και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα από ό,τι φαίνεται και όλοι αυτό δείχνουν. Όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συγκέντρωση ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 27 Νοεμβρίου, οπότε και θα λάβουν μέρος στη μεγάλη πανελλαδική γενική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ.